Είμαστε πάλι εδώ με τον Γιώργο Πανόπουλο, γιατί πρέπει να ανοιχνεύσουμε τα πράγματα γύρω ότι γίνονται μια πανσέλινος τέτοια την Κυριακή. Θα έρθει να μας πέσει το κεφάλι την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Κυριακή. Την Κυριακή θα πέσει, αλλά τη Δευτέρα θα πληρώνουμε. Λογαριασμό είναι την άλλη μέρα. Την μία πα στα μπουζούκια, την άλλη πληρώνει, έτσι. Έτσι. Και βλέπει δηλαδή ένα σασπέν στη νύχτα τη Κυριακή να γίνεται σκολάσιο. Ναι. Κάτι. Το κάτι είναι ότι αυτοί θα πάρουν 39 σου λεπτά. Καλά, εντάξει, αυτό είναι το σίγουρο, αυτό το ξέρουμε ήδη. Δεν αλλάζει με το άλλο, τι θα γίνει εκείνη τη μέρα το βράδυ εκείνη τη ημέρα. Τι θε να πει, θα βγάλω και δόντια και θα βγω έξω, ο Πέτρο και ο Λίκο. Δεν ξέρω. Μπορεί να βγει ο κόσμο στου δρόμου, ξέρω εγώ. Όλα είναι πιθανά. Δηλαδή είναι μια αναστατωτική μέρα. Ακριβώ είναι μια αναστατωτική μέρα. Τέτοιου τύπου μέρα έγινε και το τσουνάμι. Ναι. Θε να πει τέτοιο είδο πανσελίνη τώρα για να σε. Είχε γίνει και με τον Τιτανικό. Με τον Τιτανικό που ήταν και στις 12. Αυτό, την μέρα που έγινε ο Τιτανικός και λοιπά και φέτος είναι. Τα ακούτε. Λοιπόν, 100 χρόνια πόσο είναι. Το πρώτο που έχει να κάνετε είναι να πάτε να δείτε τις ειδήσεις πάνω στην Πάρνηθα. Μην τυχόν και εκείνη καμιά μαλακία και έχεις κάσει ένα τσουνάμι. Ένα. Θα έχουμε. Δεύτερο, μπορεί να γίνει καμιά βίαιες εκδηλώσεις πάλι στο βουνό να είμαστε, να είμαστε μόνοι μας. Καμιά στάνη. Τιτανικός. Εντάξει. Σε καλά, μην πάτε. Okay. Βάρκα άλλη μέρα. Τι άλλη συμβουλή. Δώσουμε εσύ ναυτιλωμένος. Γίνεται το πράγμα, αρχίζει και προχωράει. Αλλάξει. Μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο είναι το τρέιλερ, έχεις πω πίσω, έτσι. Τι λες, μωρέ. Δηλαδή αυτό που ξεκίνησε το 2008. Και προσωπικός και κοινωνικό, τι να γίνει άλλο δηλαδή. Τι θα γίνει. Αυτό που ξεκίνησε το 2008, η παγκόσμια οικονομική κρίση κλπ. Ήταν τρέιλερ. Ήταν teaser. Γιατί τι θα δούμε. Μπράβο. Από φέτος, από τον Ιούνιο, θα δούμε το έργο. Εγώ. Μέχρι πότε, ρε. Εμείς είμαστε πιο έγκυροι. Μέχρι πότε, ρε. 3-4 χρόνια μια πρώτη δόση. Η Ελλάδα και τον πλανήτη. Όλο τον πλανήτη. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θα παιχτεί από τον Ιούνιο είναι το κατεστημένο από τη μία. Και η επανάσταση απ' την άλλη. Και η επανάσταση, δηλαδή θα έχουμε και τίποτα Οκτωβριανή επανάσταση να μπουκάρουν μέσα. Τύπου. Τύπου. Mm. Στην Ελλάδα ή στον πλανήτη τώρα. Έχει φρακάρει το σύστημα. Στην Ελλάδα. Σε όλο τον πλανήτη σου. Δεν σταμάτα σε όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα είναι χειρότερα. Εντάξει. Επειδή είναι όλα κολλημένα με σάλιο στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι χειρότερα. Εμείς φαλιρίσαμε. Εντάξει. Θα φαλιρίσουν και οι υπόλοιποι. Πάρ' τον στο σπίτι σου, του χρόνου. Τι δεν σου πω. Και η Ευρώπη. Το υπόλοιπο θα αρχίσει να έχουν. Βλέπει τώρα ξαφνικά η Ολλανδία που μα την έλεγε. Μπράβο, λίγο-λίγο το βλέπει το έργο επίσης. Το βλέπει. Θα το δουν όλοι. Αυτοί ειδικά καλά να πάθουν. Ήταν πολύ κακοί. Πολύ κακοί. Να ψοφήσουν και ο Άλεξ να πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Δηλαδή. Άλλα ζωνία. Οι Γερμανοί θα πάθουν τίποτα. Αυτούς δεν γουστάρω. Η Μέρκελ. Όχι, αυτοί λίγο. Αυτοί κρατάνε. Θα αρχίσουν να παθαίνουν όλοι γύρω-γύρω. Η Αγγλία, η Γαλλία, εμείς όλοι, η Αμερική. Η Κίνα, η Ρωσία. Ναι. Η Γερμανία είναι με έναν τρόπο, ξέρεις, λίγο έξω. Οι Ιάπωνες. Δεν τους έχω πιάσει. Δεν ξέρω, έχεις πιάσει αυτούς. Την Παπαρίγα την έχεις πιάσει. Νομίζω η Παπαρίγα θα φύγει μετά από αυτές τις εκλογές, μέσα σε ένα χρόνο το πολύ. Η Μπακογιάννη θα μπει μέσα ή πάει για κλείσμα. Η Μπακογιάννη είναι και αυτή. Η Μπακογιάννη ξεκίνησε, δηλαδή, ανακοίνωσε το κόμμα της σε πανσέλινο. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και τώρα την περιμένει άλλη πανσέλινος. Και δεν νομίζω ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν μπει, θα μπει με πολύ ζόρι. Μάλιστα. Ο Άδωνης, πώς ξέρεις, είναι ο Άδωνης. Γιατί μιλάμε στους μεγάλους. Σκορπιός. Σκορπιός. Κολοφαρδία. Τυχερός. Κολοφαρδία κι αυτό. Είναι μια καλή χρονιά για τους σκορπιούς. Αυτή την εποχή, για να ζήσεις, ποια ζώδια πρέπει να είσαι. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είσαι τοξότης. Όχι, δεν θέλει να είσαι τοξότης. Είναι όλα αυτά που γίνονται οι εκλήψεις, είναι τοξότες δίδυμοι. Όλα αυτά τα ανάδρομα, τα έτσι, τα αλλιώς, είναι πάνω σε τοξότες δίδυμους, ηχθείς και παρθένους. Και αυτή στα, την έχουν ακούσει τα τελευταία. Ναι. Και στα προσωπικά. Εδώ και ένα οχτάμινο την ακούνε υπερεντατικά. Η υδροχόη. Η υδροχόη κάπως καλύτερα, το πέρασε το. Τι να πέρασε, το εργάκι. Άλλα ήταν. Άλλα ήταν, ναι. Ποιος από αυτούς, έτσι πως τους κόβεις, θα είχε μέλλον για να γίνει πρωθυπουργός και να κάνει κάτι καλό? Ποιον το ζώδιο είναι λίγο έτσι... τώρα αυτό... Δεν βγαίνει αυτό, Αν το έχεις, ας πούμε. Τώρα υπάρχει κάποιος και έξω που να λες αυτός το έχει, κάποιος. Ο Σαρκοζής τι θα πάθει. Ο Σαρκοζής δεν νομίζω. Ο Άντς Καπουλάρη, μπα. Όχι. Ο άλλος είναι πολύ νερόβραστος, παιδάκι μου. Ναι, αλλά... Αλλά τι, είναι σοσιαλιστής.
Κάτι, ξέρω εγώ. Κάτι, όλο μου λες κάτι και κάτι και κάτι. Δεν γίνεται. Μου λες, θα βγουν τα ψάρια στη στεριά. Μετά. Τα τσουνάμια. Θα ματώσει ο ουρανό και θα στάσει. Ποιο είσαι, ο Ιωάννη Αποκάλυψη. Ο Νοστράδαμο. Ξέρεις τι γίνεται, τώρα κακά τα ψέματα. Έχει μπει όλος ο κόσμος σε μια κατάσταση αλλαγής. Τα πράγματα δεν θα μείνουν ίδια. Τέλος. Τι μας έκανε τη νύχτα τώρα. Αλλά αυτό το πράγμα, ξέρεις, 3, 4, 5 χρόνια ο κόσμος θα βρίσκεται σε αναταραχή. Πώς να σου πω, δηλαδή το σύστημα έχει φρακάρει. Μια γκόμενα θα βρίσκουν. Εντάξει, τέλος. Αυτό είναι σε εποχές, υποτίθεται κρίσης, δεν είναι ό,τι φάμε ότι πιούμε. Εποχές, ό,τι φάμε ότι πιούμε. Αυτό το θυμάστε έτσι. Σε εποχές κρίσης σου λέει αρμίδι άλλο δεν αυτόνομαι, δεν τρώμε, δεν κάνουμε, τουλάχιστον να βυσματώσουμε. Μπασκε περάσει. Την Κυριακή να κάτσω σπίτι ή να πάω στο βουνό. Να ψηφίσεις καταρχάς. Είστε ψηφίσεις. Ξέρεις, πρέπει να ψηφίσουμε έτσι ώστε να ταρακουνηθεί η όλη κατάσταση. Έσκαι μια πρόταση. Εγώ κάτι περίεργος βρήκα, κάτι έτσι γλυκούλιδες, όχι ούτε Τσίπρα ούτε Κουκουέ, κάτι... Κάτι τέτοια, κάτι μυστήρια. Οι πειρατές τι είναι. Είναι κάτι καινούριο, έτσι αριστερίστικο. Υπάρχει θύρα 13 του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Τι, κατεβαίνει στις εκλογές. Υπάρχει και ένα άλλο κόμμα που λέγεται ένα συγκρότηση του Κουκουέ. Μπορεί να ψήσω αυτό. Α. Ήταν συγκρότηση. Υπάρχουν, ό,τι θες υπάρχουν. 10 κόμματα λέει θα πουν στη Βουλή. 8 με 10. Καλό είναι αυτό. Όχι. Καλό, μπορεί να είναι καλό. Εσύ δεν είπες να είμαστε υπέρ του. Ναι, εντάξει, να μην γίνουμε όμως και. Πού είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στη Βουλή και τα κάνουν όλα γισμαδιά μου. Που πετάνε παπούτσια, τσακώνουν. Αυτά είναι στην Ανατολή, Ταϊλάνδη, σε τέτοια μέρα. Αυτό τέτοιο τύπου. Έτσι είναι, Γιώργο. Ξέρεις, μωρέ, η Ελλάδα είναι πια. Έχει, αν δεις τον χάρτη της, υδροχός με οροσκόπο δίδυμο. Με σελήνη στους διδύμους. Όλα τα λύνουμε με τα λόγια. Καθόμαστε το κουβαντιάζουμε και, ναι, και θα κάνουμε πράγματα για αυτά και ο σοσιαλισμός θα έρθει για αυτά και πράξη τίποτα. Μηδενική. Πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα. Την Ελλάδα σε σύνολο ποια χρονιά τη βλέπεις να έρχεται να αρχίσει να πηγαίνει στα ίσα από ό,τι λένε οι χάρτες οι αστρολογικοί. Εντάξει θα περάσει τώρα συμπληγάδες έτσι. Ναι. Δηλαδή 3-4 χρόνια θα είναι συμπληγάδες. Μα πρέπει να πλακώσεις δουλειά από το ταμπούρι. Ναι, να δούμε τι θα μείνει. Τι θα μείνει. Θα μείνει, μια χαρά. Να το ξαναχτίσουμε. Να το ξαναχτίσουμε το μαγαζί, ναι, αρχή. Ναι. Όχι, από ό,τι φεύγουμε για 3 χρόνια και επιστρέφουμε μετά ακόμα τα πράγματα έρθουν στα ίσα. Την Κυριακή το βράδυ έχεις μια πρόσκληση. Ναι. Να έρθει σπίτι μου μεσοσίβιο. Ναι. Να δούμε και μην τυχόν και έρθει κανένα παλιρωικό. Μέσα. Μέσα. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα το βράδυ.